ενδεχόμενη αλλαγή προς το δυσμενέστερο στον τρόπο φορολόγησης του ΦΠΑ στα νησιά της χώρας και δεν εξαιρεί κανένα νησί ο κύριος Καμένος. Κάζους Μπέλη, τι σημαίνει? Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω. Πρέπει να καταλάβουμε πάνω απ' όλα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό της Ελλάδος. Εάν είμαστε μια χώρα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια όπως και όλες οι άλλες και οι εταίροι μας θέλουν να είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν μπορούν να μας ζητάνε μέτρα τα οποία είναι μη ανταγωνιστικά. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα αυτό που λέμε είναι να πετανεύσει η λογική, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν όλα τα νησιά έχουν στην Ευρώπη προνόμια, τα δικά μας νησιά να μην έχουν. Στην προκειμένη, εμείς έχουμε πάνω από 2.500 νησιά, το γνωρίζετε, κάτι το οποίο δυσκολεύονται και οι άλλες χώρες να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και την προσπάθεια που χρειάζεται για να συντηρηθεί η ζωή σε αυτά τα νησιά, δηλαδή το πόσο μεγάλα κόστη έχουμε όταν σε ένα απλό μικρό νησί και για 20-23 οικογένειες πρέπει να έχεις γιατρό, πρέπει να έχεις σχολείο, πρέπει να έχεις όλα αυτά που πρέπει να έχει μια κοινωνία για να μπορεί να λειτουργεί. Το ΦΠΑ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα νησιά μας. Είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη στιγμή ταγμένοι στο ότι θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, να αποδεχτούμε παράλογες απαιτήσεις. Ο κ. Βαρουφάκης έχει δεσμευτεί όσο αφορά να μην γίνει καμία αλλαγή αυτή τη σεζόν, αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και εκεί θα παραμείνουμε. Συνεπώς, λέτε πραγματικά είναι κάζους μπέλη, δηλαδή, για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι αδιαπραγμάτευτο, όχι μόνο για τους ανεξάρτητους Έλληνες, για όλους τους Έλληνες.